Έχουμε το momentum του αγώνα, του είπε ο Ζέλη Μιλοπράτοβιτς. Συνεχίστε να παλεύετε. Κανένας δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ και φυσικά θέλει περισσότερη αυτοσυγκέντρωση στην επίθεση για να εκτοξευτεί και άλλη διαφορά. Κοιτάξτε εδώ, νομίζω ότι είχε δίκιο. Ο Γιασικεβίτσιος είναι καταλυτικός παράγων. Πάμε σε τάιμα. Καϊμακόγλου έρχεται και πρώτου καλαθιού. Γιατί αυτό είναι το στοιχείο το οποίο θα καθορίσει και τη συνέχεια του αγώνα. Διαμαντίδη, μια μικρή προσποίηση στην τρίπλα και στην πάσα. Παλαιξανδρίου, περισσότερο αποτύχει. Ωραία κόβει ο Καϊμακόγλου για να καρφώσει. Εντυπωσιακή φάση από τον Κώστα Καϊμακόγλου. Ο οποίος έκοψε στην... παίρνοντας και το φάουλ από τον Μοτσανίγο που προσπάθησε ψηλά να τον κόψει. Και από πλευράς ουσιαστικά άμυνας. Εδώ ο Καϊμακόγλου ζητώ συγγνώμη. Πετυχαίνει. Και από εκεί και πέρα εντάξει, μπαίνουν σε μια λογική. Θα τον υπερκεράσει για μια ακόμη φορά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μαρκαρίσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μακρινό σου μέσα! Και βέβαια ζήτησα από τους παίκτες να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης. Ο Παναθηναϊκός με μια ακόμη καλή άκρη. Ένα baseline drive, Logan. Έρχεται ο Καϊμακόγλου. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Παναθηναϊκός που έχει 17. Καλύτερος αποδέκτης της assist είναι το άλλο του χέρι. Καϊμακόγλου. Σουτάρει για 3! Καϊμακόγλου που έχει 2 στα 2 και 8 πόντους στο δεύτερο χέρι του Παναθηναϊκού. Η reverse κίνηση, η τάπα από τον Καϊμακόγλου και... Διαμαντίδης είναι τον Μπατίστ, τον Μπατίστ τον Καϊμακόγλου, ο οποίος... Εδώ η δεύτερη πάσα αυτή από τον Μάικ Μπατίστ ήταν όλη η δουλειά. Και χάσαμε για κορυφές ομάδες, για καλούς παίκτες. Καϊμακόγλου. Τώρα ανεβαίνει ο Βουγιούκας για το σκέφτει στην μπάλα, πάνω στον, στην προσπάθεια του καλάθι. Καϊμακόγλου στημένος για 3, ευστοχή. Πάμε και στο εργαλείο. Προσοχή στα πήγαινε ρόλο του Σπανούλη. Καλή άμυνα. Ενώ εδώ ο Κέσελ κόβεται από τον Καϊμακόγλου. Τρία χρονικά διαστήματα και ταυτόχρονα δεν σου κοστίζει και πολύ, είναι μια χαρά. Αλλά αν σου κοστίζει... Στρόντα. Η τάπα αυτοκρατορική. Καϊμακόγλου που έχασε την μπάλα από κακό δικό του χειρισμό. Πάει μόνος του προς το καλάθι. Καθόβερα πράγματα. Σημασία έχει ότι παρότι έχασε την ισορροπία του, κατάφερε. Διαμαντίδης ήταν στη γωνία και ξαναπήρε την μπάλα. Πολύ όμορφη πάσα στον Καϊμακόγλου. Που αμέσως. Ο Σάρας δεν τον παίρνεις για την άμυνα. Παναθηναϊκός πάντα σε ένα σχήμα με τρεις περιφερειακούς, με τρεις γκάρ. Καϊμακόγλου για τρεις. Της Αλτικός, το βλέπετε εδώ στο σουτ που κάνει. Αστοχή ψηλά ο Βουγιούκας. Μαζεύει την μπάλα σε αυτή την προσπάθεια του Πόποβιτς. Από μακριά. Πρέπει να σουτάρεις. Η δεύτερη σκέψη το χειρότερο. Στο μπάσκετ πρέπει να υπάρχει πάντα η πρώτη σκέψη. Σε πολλές καταστάσεις είναι κακό πράγμα η δεύτερη σκέψη. Όχι, ειδικά στο μπάσκετ μπορεί να το πληρώσεις ακριβά. Όταν είσαι μόνος και δεν σουτάρεις και αναγκαστείς να βάλεις την μπάλα κάτω, αυτόματα δεν έχει σωστή επιθετική επιλογή. Είναι ένας άψογος, θα λέγαμε, παίκτης, καλά τον πόλη του. Είναι κοντά στο 2-8. Καϊμακόγλου. Τρέχει πολύ καλά το παρκέ. Λόγκαν. Καϊμακόγλου. Μέσα. Και ο Μπατίστες του Βουγιούκα. Ο Μπατίστες με την μπάλα στα χέρια του. Εκπληκτικά στο Καϊμακόγλου. Με αντίπαλο τον Ντελινικάητης. Πάντα Κυρίτσης. Θα βγάλει τον Καϊμακόγλου. Αυτός πυροβολεί για τρεις. Ο Παναθηναϊκός στους 35 ξανά. Τελευταία 28-27 τώρα δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός σημαδεύει συνεχώς τον Βουγιούκα σε επιθέσεις του και αυτός τον καλάθι με μια υποδειγμα. Υπήρχε στο μαρκάρισμα του Καϊμακόγλου. Τρίπολ το 2004. Καϊμακόγλου για τρεις. Μέσα 53 στα 10. Αυτό που είχες πει ότι αν ο Παναθηναϊκός ευθοκίσει από την περιφέρεια, από εκεί και πέρα αλλάζει γενικά το μομέντο. Ήταν η πρώτη πάσα πηγαίνει εκεί έξω στον Σαβάς. Στο Σαβάς. Μπράβο, μπράβο στον Καϊμακόγλου. Έβαλε και την μπάλα στο παρκέ. Είδε τον ελεύθερο. Πάσαρε υποδειγματικά. Ο Ηλέγκο από άλλο γκάρ. Δεν περίμενα να το μάθει. Γιατί έτσι όπως είχε κατέφερε αυτή την κατεύθυνση που είχε. Καϊμακόγλου. Ο Μπατίστε με το τροκοφίκι. Ωραία. Βρίσκει τον Καϊμακόγλου που έκοψε και στην ρακέτα. Κατά των Πρασίνων. Ο Διαμαντίδης. Ελευθερώνει Καϊμακόγλου για τρεις και παίρνει άνεση θα έλεγα. Δηλαδή ο Άρης για να χτίσει τους 6 πόντους. Δύο φορές πήγε στη γραμμή, μία εύστοχη και μία άστοχη, 43-56.
Καϊμακόγλου, πολύ ωραία συνεργασία με δύο playmaker. Διαμαντίδης. Καϊμακόγλου για τρεις. Ευστοχή. Δείτε τον Παναθηναϊκό. Είναι ολοφάνερο ότι έχει αυτοπεποίθηση. Ωραία κίνηση από τον Καϊμακόγλου. Απελευθερώνει τον Παναθηναϊκό. Τσατσάρι, θα πάει όλο το δρόμο ή θα δώσει πάσα. Καϊμακόγλου από τα 8 μέτρα. Σουτάρι μέσα. Απίστευτο τρίποντο. Απίστευτο τρίποντο. Τσατσάρης κατεβάζει σαν playmaker. Κοιτάξτε εδώ στα 8 μέτρα ο Καϊμακόγλου, σουτάρει. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Κοιτάξτε από πού σουτάρει ο Καϊμακόγλου. Μαρκαρισμένο με δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Και. Κοιτάξτε εδώ. Τσατσάρης, κοιτάξτε και τα δευτερόλεπτα. Τσατσάρης, Καϊμακόγλου. Στο 1,5 φεύγει μπάλα από τα χέρια του. Και μπαίνει συστημένη στο καλάθι. Εξαιρετική προσπάθεια. Πολύ καλή άμυνα από τη Ζαγαλέρη, από την Ball Side βοήθεια. Σμιθ, Καϊμακόγλου, στο ένα δευτερόλεπτο σουτάρει αστοχή, μετράει το καλάθι. Η μπάλα με το φιά είναι η θέση που πρέπει να έχει ο Μπόγιοβιτς. Όσον αφορά τον Μπόγιοβιτς είσαι αρκετά διαβασμένος, παίρνεις καλό βαθμό. Εδώ ο Καϊμακόγλου σουτάρει αστοχή, 54-43. Καλάθις, χαμηλά στο Καϊμακόγλου. Με κοντύτερο παίκτη, προσποίηση, καλάθι. Τα μαρκαρίσματα. Οι κινήσεις σε σκακέρα των δύο πάγκων ξεκίνησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο και βλέπουμε πόσες αλλαγές ήδη έχουν κάνει. Σάτο, χαμηλά η μπάλα. Καϊμακόγλου, η προσποίηση στον Πρίντεζη, η βοήθεια του Χάινς. Δεν θα ψει και Χάινς, κοιτάξτε πώς, και θα μειώσει. Βλέποντας. Γιασκεβίτς περνάει στον αγώνα, πατέρας πλέον από προχθές. Έκανε και το γιο. Ο Καϊμακόγλου μαρκάρει τον Σμιθ. Φρονώ ότι είναι δύσκολο αυτό το μαρκάρισμα. Είναι πολύ πιο κινητικός και παίζει πολύ πιο μακριά από το καλάθι ο Σμιθ από τον Σκορδίλη. Εκπληκτική, εξαιρετική, ποιοτική φορέ. Διαμαντίδη. Καϊμακόγλου βρίσκει χώρο και χρόνο. Σουτάρι. Έχουμε και άλλα παιδιά από πίσω που είναι εξαιρετικά. Ασφαλώς, ασφαλώς και είναι. Και πιστεύω. Να πείσουν το λάθος. Τα πια. Τα πλέει. Καϊμακόγλου. Θα δώσει την πάσα στο Λόγκαρ για να τρέξει την ομάδα. Ένας εναντίον όλων και έρχεται ο Καϊμακόγλου να διορθώσει. Βουγιούκας και τώρα Διαμαντίδης. Καϊμακόγλου για τρεις. Δόβιδη με την απόδοσή του αλλάζει πολύ. Σε τα χρόνια που έπαιξε εκεί. Ψηλό παιδί, δυνατό παιδί θα τον δείτε. Δεσπόζει της ρακέτας. Καϊμακόγλου, καλάθι και φάου. Μπατίστ με δύο πάνω του. Η κίνηση καταπληκτική. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Κοιτάξτε, για τον λόγο αυτό μάλιστα τελειώνει με το δεξί. Για τον Παναθηναϊκό. Είναι το έκτο επιθετικό. Για Σκεβίτσιους. Καϊμακόγλου για τρεις. Είναι δικιά του σειρά να σουτάρει. Τώρα μετά από πολύ ώρα στους δύο πόντους. Κοιτάξτε εδώ. Τη Λόγκαν. Καϊμακόγλου και πάλι. Με αντίπαλο τον Ασημακόπουλο. Η κίνηση, το hook shot. Είναι και λίγο τυχερός. Καλάθης. Διαμαντίδης. Στη γωνία για τον Καϊμακόγλου που σουτάρει για τρεις. Ο Καϊμακόγλου ο Παναθηναϊκός κάνει ένα μικρό σερί 5-0. Η βόλα. Από τα 6.75. Καϊμακόγλου καλά και φάουλ. Λιμπόγι. Κοιτάξτε εδώ. Ενώ νωρίτερα έχει τραβήξει θα την πάρει. Στην πέμπτη του χρονιά στην Φενέρ. Καϊμακόγλου για τρεις. Αυτή τη φορά ευστοχή. Για Σκεπίτσιους. Καϊμακόγλου. 20-17 για τον Παναθηναϊκό. Προσποίησης του Καϊμακόγλου. Απέναντι στο Φενέρ. 9-18. Καϊμακόγλου προσπαθεί να απαντήσει. Και το κάνει! Των βολών. Ο Ντόρση, ο Ολυμπιακός, έχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την σειρά των τελικών με τις βολές. Πολύ μεγαλύτερο από τα τελευταία 26 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού στο πρώτο δεκάλεπτο. Καϊμακόγλου για τρεις. Ναι! Άλλαξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σπανούλης πήγε στην περιφέρεια και μένει ο Άτιτς πάνω στον Περπέρον που θα κάνει ένα κακό σουτ ακόμα. Θα ακούμε το επιθετικό rebound. Και το lay up, κοιτάξτε το κακό σουτ του Περπέρογλου. Αλλά. Τρία λεπτά για το φινάλε. Καϊμακόγλου διστάζει. Και το κάνει! Τέσσερα! Πάτε καθαρά το καλάθι. Καϊμακόγλου ελεύθερος. Πάρτο! Επί 30 λεπτά. Διαμαντίδης. Καλάθης δεν θέλει να σουτάρει.
Δίνει στον Μπατίστ, ο οποίος περιμένει ακροβολισμένος, αλλά δέχεται την τάπα. Και το Καϊμακόγλου να βάλει ένα καταπληκτικό καλάθι. Δύο πριν το τέλος. Κώστας Καϊμακόγλου. Πηγαίνει προς το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια. Μπατίστ, αστοχή. Διαμαντίδης. Γιασικεβίτσιος, τελευταίο λεπτό πλέον στο πρώτο επίχρονο. Καϊμακόγλου, ναι! Καλάθης, στο τρίλεπτο του αγώνα. Καϊμακόγλου, καλάθη και φάρος. Βοηθήσει ώστε να ακουμπήσει μπάλα πιο αποτελεσματικά μέσα. Καϊμακόγλου για τρεις, αισθάνεται ζεστός. Ο αντίπαλος Φανούλη. Το δίδυμο αυτό που βλέπουμε σε άμενη επίθεση κάθε ομάδας. Καϊμακόγλου με χώρο μπροστά του, απέναντι στο Χάινς. Εκμεταλλεύεται την γρήγορη πάσα την έσω στο Σάτο. Καϊμακόγλου θα στάρει για τρεις. 70-75, 4-0-4 για το τέλος. Είναι αθλητικός παίκτης, Διαμαντίδης, Καϊμακόγλου. Η κίνηση προς το καλάθι, ευσαρτητή, 46. Πολύ μεγάλη επαφή, πολύ δύναμη, με προσωπικές είναι physical, γενικότερα δεν έχει περάσει ποτέ το 35%. Στην καρδιά του, στις καλύτερες των περιπτώσεων, εδώ με κοντήτρο αντίπαλο Καϊμακόγλου, διαβάζει 6-45, γρήγορα στο Γιάννηνά του. Ζέλικο Βράντοβιτς ζητά από τους παίκτες να παίξουν με μυαλό και χωρίς γκασίνη. Το πρώτο εύκολο στήριο του Παναθηναϊκού με τον Κώστα Καϊμακόγλου. Διασκευή τους για τρεις, ούτε τώρα. Καϊμακόγλου με follow. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Κατά δεύτερο Γιάννη όμως πρέπει να υπερασπιστεί και μια διαφορά που είχε από τον πρώτο αγώνα στο Μιλάνο. Εδώ ο Περπέρογλου ένα δύσκολο σουτ. Έρχεται ο Καϊμακόγλου, δεύτερο follow. Έτσι, αλλά έτσι, πλέον, και ξεδιπλώνει ευνηδιασμό. Αυτή τη φορά θα σκοράρει ο Κώστας Καϊμακόγλου.